Για το χατί του Σεβδά επιάσα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι. Παίζε παντέρ μη λύρα μου τον πόνο καμενώτες. Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες. Η λύρα είναι η ζωή μου. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, είναι αναπόσπαστο. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη λύρα. Να βγουν κορίτσια όμορφα απόξω στο σοκάκι. Να καμουνε στα χείλη μου ζαχαρί το φαρμάκι. Να βγει και μια μελαχρινή να κάτσει στο πεζούλι. Και να μυρίσει γειτονιά κανέλα και ζουμπούλι. Γεννημένος σε ένα μικρό χωριό στον Αήμονα Αμυλοποτάμου, ο Γρηγόρης Σαμόλης από μικρός αγάπησε τη μουσική και ξεκίνησε να ασχολείται με τη λύρα. Η πορεία του ζηλευτεί, καθώς παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει φανατικό κοινό που τον ακολουθεί στις εμφανίσεις του, ενώ τα τραγούδια του είναι από τα πιο δημοφιλή και αγαπητά από το κριτικό και όχι μόνο κοινό. Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι. Το πρόσφατο του τραγούδι «Ο Λυράρης» έγινε τεράστια επιτυχία, ενώ δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει σιγοτραγουδήσει κάποια από τα λόγια αυτού του ευαίσθητου κομματιού σε στίχους της Δέσποινας Παντιδάκη και μουσική του Δημήτρη Ζωγραφάκη. Είναι ένα τραγούδι το οποίο νομίζω είναι ύμνος στην γυναικεία φύση και στη γυναίκα γενικότερα. Θέλω να μου πεις, όταν το πρωτοάκουσες, είχες καταλάβει ότι αυτό το τραγούδι θα γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία? Όταν είδα τις στίχους την πρώτη φορά, εντυπωσιάστηκα από τους στίχους. Δεν φανταζόμουν όμως τι μπορεί να ο στίχος, ας πούμε, πώς μπορεί να γίνει τραγούδι. Όταν το άκουσα ολοκληρωμένο, τότε κι εγώ συγκινήθηκα. Δεν σου κρύβω ότι μόλις το άκουσα πρώτη φορά, συγκινήθηκα. Πέζε πατέρ, μη γύρα μου, το πόνο καμενό. Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες. Ο Λυράρης, ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, όταν τραγουδά αυτό το τραγούδι, τι νιώθει, τι σκέφτεται? Όταν το τραγουδώ και όταν το άκουσα και που σου πω ότι συγκινούμε, φέρω στο μυαλό μου την κόρη μου. Και έχει ειδικά ένα στιχάκι που λέει «Του κόσμου οι γαριφαλιές στα μαγουλάτζι», κάνω εικόνα την κόρη μου. Πώς εισπράττεις όλη αυτή την αγάπη του κόσμου, πώς το βιώνεις όλο αυτό? Είναι πολύ ωραίο. Και τα μηνύματα που δέχομαι καθημερινά, αλλά και στα γλέδια κυρίως που είναι η άμεση επαφή με τον κόσμο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια και εμένα με φορτώνει με παραπάνω ευθύνη και χρέος προς τον κόσμο, γιατί πρέπει να ανταποδώσω κι εγώ. Πώς νιώθεις λοιπόν που έγινες η αφορμή να έρθει περισσότερος νέος κόσμος στα γλέντια, να έρθει κοντά το κοινό το νεανικό στην παράδοσή μας? Ναι, νομίζω αυτό είναι το πιο θετικό μήνυμα. Να πηγαίνεις σε γλέντια και να βλέπεις μικρά παιδιά και πιο μεγάλες ηλικίες, δηλαδή παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου, που ίσως δεν είχαν επαφή δυστυχώς με τα κριτικά ή με το χώρο της παράδοσης. Αν και πολύ σημαντικό ρόλο έχουν παίξει οι σχολές χορού σε αυτό. Δίχως να ακούσω μιλιά, δίχως να δω τον ήλιο. Εγώ ξεκίνησα από πολύ μικρός. Δηλαδή από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ήθελα να παίζω λύρα. Μετά πολλά μου πήρε ο παππούς μου καλή του ώρα, ο παππούς μου ο Γρηγόρης, μια λύρα. Ήμουνα 7 χρονών και έτσι από μόνος μου σιγά σιγά ξεκίνησα. Ήταν η δασκάλη μου, ήταν ο Στρατής ο Γουνάκης και ο Σκουτέλης ο Γιώρης, που τους ευχαριστώ πολύ στα πρώτα μου βήματα. Μετά όμως μόνος μου. Θυμάμαι μια που το λες τώρα, ήμουνα μικρός, ήμουνα 8-9 χρονών, καλοκαίρι στο χωριό, και είχα το συνήθειο κάθε απόγευμα να βγαίνω στη λύρα να παίζω έχω μια βεράντα τέλος πάντων, και να παίζω εκεί.
Και μ' ακούγανε, ήταν το καβενιού, ήταν κοντά απέναντι, ας το πούμε, και μ' ακούγανε κάθε μέρα μ' ακούγανε. Μια μέρα λοιπόν, για κάποιο λόγο δεν έπαιξα. Και είχε έρθει ένας και ρώτανε, μάνα μου, πού είναι ο Γρηγόρης, δεν έπαιξε εσύ. Τους έκανε εντύπωση. Και μου έκανε και εμένα τότε εντύπωση. Ότι τελικά μόνο με ακούνε. Δεν το ξέρω ότι με ακούνε. Χωράφια, πέλια και σπαρτά, χρώσματα θυμούμε. Πως μένει μέσα στα κλαδιά, σου λέγα μη μιλάς. Ίσως επειδή παίζω από πολύ μικρή ηλικία, γι' αυτό ποτέ δεν είπα ότι α, τώρα θα κάνω το λιράρι ή τώρα θα ασχοληθώ μόνο με τη λίρα. Γιατί πάντα ασχολιόμουν με τη λίρα. Η λίρα είναι η ζωή μου. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, είναι αναπόσπαστο. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη λίρα. Μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τα γλέδια ίσως, αλλά χωρίς τη λίρα, όχι. Όχι, είσαι με μάνα μου, μια συμβουλή μου δώσε, μια συμβουλή μου δώσε. Ποτέ δεν το έδωσα δουλειά, καταρχήν. Και ακόμα και τώρα με δυσκολεύει. Καταρχήν δεν έχω πει ποτέ ότι πολλοί ρωτάνε πού δουλεύεις σήμερα και με ξενίζει το ρήμα. Γιατί εγώ πάντα λέω, σήμερα παίζω έτσι ή θα παίξω έτσι. Αυτό δεν έχει αλλάξει το ρήμα. Παίζω. Δε μετανιώνω που έφυγαν τα χρόνια για ενωμή σου. Μόνο που πέρασε ο καιρός και σ' άλλη αγκαλίζει. Η εμπειρία του σε γλέντια μετράει αρκετά χρόνια, καθώς ξεκίνησε τις εμφανίσεις του σε ηλικία 12 χρονών από μία βάπτιση. Από τότε έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες και έχει περάσει αρκετές νύχτες που με τη λύρα του έχει ψυχαγωγήσει τους κριτικούς. Να πω δισκογραφικά ότι με όσους έχω συνεργαστεί και τους ευχαριστώ και πραγματικά είναι τεράστια τιμή. Είναι σπουδαίο ο καθένας να σου δίνει ένα κομμάτι της ψυχής του και να σου το εμπιστεύεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ όμορφο και πάντα θα είμαι ευγνώμων και πάντα θα τους ευχαριστώ. Είχα την τύχη έτσι πρόλαβα, ας το πούμε, έστω και τη μυρωδιά, να παίξουμε σε ένα γλέντι με τον Μανώλη τον Κακλή. Νιώθω πολύ τυχερός που κατάφερα έστω να πάρω και το άρωμα από αυτόν τον άνθρωπο. Θεωρώ ότι εμείς που είμαστε στο χώρο της παράδοσης είναι χρέος μας να αυτό που πήραμε, αυτά λέει τα τραγούδια που πήραμε από τους παλιούς, να τα αποδίδουμε όσο καλύτερα μπορούμε, αλλά και εμάς είναι χρέος μας να αφήσουμε κι εμείς κάτι για τις επόμενες γενιές. Νομίζω αυτό είναι η σωστή έτσι, ερμηνεία της λέξης παράδοση, ότι παίρνω, αλλά πρέπει να δώσω κιόλας. Μόνο εκείνος π' αγαπά, μπορεί να το πιστέψει, μπορεί να το πιστέψει. Δεν γίνεται να αρέσει όλους. Ίσως μάλλον δεν είναι και ωραίο να αρέσει όλους. Ή δεν γίνεται να αρέσει όλους και δεν είναι και αυτό το ζητούμενο να αρέσει αυτό που κάνει σε όλους. Πρέπει όμως να σέβεσαι τη γνώμη του άλλου. Δεν πρέπει να σε στενοχωρεί ούτε να το παίρνει στραβά. Πρέπει να το, ίσως να σε προβληματίσει. Αν θες, ας πούμε, να σε προβληματίσει η κριτική, η απόρριψη του άλλου. Πως εγώ δεν κάνω κάτι σωστά. Πιστεύεις ότι η επιτυχία μπορεί να αλλάξει έναν καλλιτέχνη? Θέλω να πιστεύω ότι όχι. Γιατί στο ανθρώπινο κομμάτι θεωρώ ότι παίζει πολύ μεγάλη σημασία τι αρχές έχεις από το σπίτι σου. Πώς έχεις μεγαλώσει, η ανατροφή για μένα είναι πολύ σημαντικό πράγμα στο α ή στο ω, σε ό,τι δουλειά και κάνεις. Ανεξαρτήτως δουλειάς και ανεξαρτήτως επιτυχίας. Θεωρώ ότι αν πατάς σε γερές βάσεις και είσαι σωστά γαλουχημένος από την οικογένειά σου, δεν έχεις το δικαίωμα να ξεφύγεις. Εγώ είμαι τυχερός γιατί έχω πολύ καλούς γονείς. Είμαι τυχερός που μεγάλωσα έτσι μια ωραία οικογένεια με ωραίες βάσεις, αρχές, που είναι τα εφόδια για τη ζωή. Για μένα η οικογένεια είναι το α. Σε ακολουθεί πάντα και πρέπει να σε ακολουθεί πάντα σε ό,τι και κάνεις, όπου και πας. Είναι η έδρα σου, είναι
Είναι η φωλιά σου, είναι το σπίτι σου, είναι ο τόπος που γαλινεύει η ψυχή σου, που ηρεμείς, που θες να περάσεις χρόνο με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου, με τους γονείς σου, ό,τι η οικογένειά σου ο καθένας. Πρέπει πάντα να έχεις μαζί σου την οικογένεια και στο μυαλό σου και στην καρδιά σου και παντού, σαν ένα εικόνισμα, σαν φυλαχτό. Έτσι έχω εγώ την οικογένεια. Πώς συνδυάζεις το κομμάτι της πατρότητας με το κομμάτι της δουλειάς σου, που είναι μια δύσκολη δουλειά που απαιτεί από σένα να λείπεις αρκετές ώρες, ειδικά το βράδυ, από το σπίτι, με αποτέλεσμα το πρωί φυσικά να πρέπει να ξεκουράζεσαι. Πώς λοιπόν καταφέρνεις να ισορροπείς ανάμεσα σε αυτά τα δύο? Τώρα με αγγίζεις στο ευαίσθητο σημείο, γιατί η αλήθεια αυτό με στενοχωρεί πολύ, αλλά προσπαθώ να κρατώ τις ισορροπίες, όπως λες. Γιατί, εντάξει, δεν είναι μόνο για μας που λείπουμε σχεδόν κάθε βράδυ από το σπίτι. Ό,τι δουλειά κάνει ο καθένας, λείπει από το σπίτι του. Είναι μια πραγματικότητα, ένα γεγονός. Πρέπει το χρόνο που περνάς με την οικογένειά σου και με τα παιδιά σου να είναι ουσιαστικός, επικοδομητικός. Δηλαδή να είσαι εκεί. Μια ώρα. Να είσαι εκεί με τα παιδιά. Στη στεριά, στη θάλασσα κοράλι, στη θάλασσα κοράλι. Γρηγόρη, θα ήθελα να μου πεις τρία χαρακτηριστικά σου, τα οποία ξεχωρίζεις στο χαρακτήρα σου και που θεωρείς ότι σε έχουν βοηθήσει στην καριέρα σου και στη ζωή σου γενικότερα. Μου έχεις πει ήδη ένα, ότι είσαι θετικός άνθρωπος. Αυτό το έχω πάρει από τον πατέρα μου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί και αυτός τα βλέπει όλα θετικά. Ό,τι μπαίνει στραβά, βρήκε τον τρόπο να το ερμηνεύει θετικά. Θα σου πω ότι μου αρέσει να έχω φίλους. Μ' αρέσει να έχω φίλους γενικά στη ζωή μου, να έχω ανθρώπους που με αγαπούν και τους αγαπώ. Μ' αρέσει γενικά το όμορφο και το καλό. Αυτός ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου. Που είναι έτσι γλυκός, ήρεμος και πολύ αισιόδοξος. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω αυτόν τον άνθρωπο τι μπορεί να τον στενοχωρήσει. Σίγουρα με στενοχωρεί το άδικο. Δηλαδή αν κάτι γίνει, κάτι μια αδικία ή... Και για μένα να μην είναι. Δηλαδή να μην απευθύνεται σε μένα. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται μια αδικία. Με στενοχωρεί. Με στενοχωρεί και άμα μπορώ να το διορθώσω, θα το διορθώσω. Δεν το αφήνω, ας το πούμε. Τα μελλοντικά σχέδια του Γρηγόρη του Σαμόλη, τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Ναι, είναι πολλά, πολλά νέα τραγούδια που είναι έτοιμα και θα κυκλοφορήσουν μέσα στο χειμώνα, θέλω να πιστεύω. Πέρα από τις εμφανίσεις που είναι αρκετές και μέσα στο χειμώνα. Πιστεύω με μια έτσι ωραία ροή να βγαίνουν κομμάτια και να ελπίζω να αγαπηθούν όπως τα προηγούμενα. Σακί ο κόσμος μα γεννεί, τα λόγια μου δε βάνει. Άμα ο άνθρωπος γαπά, ό,τι κι αν πει δε φτάνει. Σακί ο κόσμος μα γεννεί, τα λόγια μου δε βάνει. Άμα ο άνθρωπος γαπά, ό,τι κι αν πει δε φτάνει.